Έχω βρει ένα φάρμακο εδώ πέρα, το οποίο γίνεται καπνιστό. Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και σε ένα ακόμα καινούργιο βίντεο. Δημήτρης εδώ και είμαστε και άλλη μια φορά στο κανάλι να μιλήσουμε για αντιβαρώα. Πολλές φορές θα έχετε ακούσει διάφορες περίεργες μεθόδους. Έχω βρει ένα φάρμακο εδώ πέρα, το οποίο γίνεται καπνιστό. Τι εννοούμε καπνιστό? Είναι σε λωρίδες, ποτισμένο σε πολυλωρίδες χαρτόνι. Δεν είναι κάτι άλλο, τη γνωστή σε όλους μας αμυτράζει. Και γίνεται καπνιστό με το καπνιστήρι. Δηλαδή το βάζουμε στο καπνιστήρι και από τρεις φορές το κάθε μελισσάκι. Τρεις φορές, εντάξει, καταλαβαίνετε. Πρέπει να πάρει αρκετό κουντουμάνι μέσα για να πάει παντού η αμυτράζει και να κάνει δουλειά. Από αυτό καταλαβαίνω, επειδή και εγώ όπως και εσείς βλέπω πολλά βιντεάκια στο ίντερνετ. Διαβάζω πολλά blog, βλέπω πολλά ζωμάτια στο Facebook. Έναν από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι παλιοί στο χώρο και τους σεβόμαστε είναι ο Μόσκος ο Ντιόνας και είχε μιλήσει πολλές φορές για τέτοιο πράγμα παλιότερα, αρκετά παλιότερα. Δεν είχε μιλήσει για το συγκεκριμένο σκιαβασμό, ότι χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο σκιαβασμό, απλά είπε ότι υπάρχει δυνατότητα να γίνει το αμυτράζ και σε χαρτάκια και με το καπνιστήρι. Και απορούσα πού το έχει δει, πού το έχει κάνει. Τελικά, πέρνα ήρθε ο καιρός, βρέθηκε αυτό στα χέρια μου, το οποίο θα το αναλύσουμε κάποια στιγμή. Και αποφάσισα και εγώ να κάνω μια μητράζη με αυτό. Μιας και τελευταία φορά που είδα τα μελισσάκια μου είχαν αρκετή βαρώα, έπεσε αρκετή βαρώα, αλλά δεν είχα κάνει τις επαναλήψεις που έπρεπε. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε άλλη μια φορά άλλη μια θεραπεία για να είμαστε σίγουροι. Μιας και είδα ότι οι πληθυσμοί τους έπεσαν αρκετούτσικα, δεν υπάρχει γόνος. Είμαστε λίγο πριν ανοίξουν οι αμυγδαλιές, δηλαδή ήδη τα μπουμπουκάκια τους έχουν αρχίσει να φαίνονται και οπότε νομίζω ότι καλό θα ήταν να γίνει τώρα. Πριν ξεκινήσει ο γόνος και κρυφτεί πάλι βαρώα εκεί μέσα και μετά την άνοιξη δεν μπορούμε να την παλέψουμε με τίποτα. Γιατί ένα καπνισματάκι με αυτό, θεωρητικά τώρα που δεν έχει γόνο, θα βοηθήσει να ξελαφρώσει τελείως. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι πρόσεξα, ψιλοέρχονται οι γύρες. Είναι ανοιχτό το ταραξάκο, το λεγόμενο αγριοράδικο. Και πάμε μαζί να δούμε το πώς θα το κάνουμε και τι ακριβώς θα γίνει. Και πότε είναι η καλύτερη μέρα για να κάνεις αντιβαρώα? Όταν οι μέλισσες πετάνε. Και όχι απλά πετάνε, παιδιά, φέρνουν και κίτρινη γυρούλα. Δεν ξέρω, φαίνεται η μελισσούλα με την κίτρινη γύρη. Όπως καταλαβαίνετε, σιγά σιγά μπαίνουμε στην άνοιξη για τα καλά. Έχουμε το φάρμακο που σας έδειξα, το καπνιστήρι μας, το έχω καθαρίσει από μέσα. Θα καθαρίσω λίγο και από εδώ. Να μην σταματάει καθόλου από την καπνιά, να βγαίνει όλη κατευθείαν έξω, γιατί είχε πιάσει αρκετό, θα μπορούσαμε να πούμε αρκετή πίσα, αρκετή καρβουνίδα. Αλλά δεν έχει αρκετή βρωμιά. Και θέλω όταν περνάει το φάρμακο να φεύγει κατευθείαν. Δηλαδή να πατήσω τρεις φορές σουτ στην κάθε κυψέλη και να φύγει κατευθείαν. Να μην με ζορίζει. Φορέσουμε γανθάκι. Καλού κακού. Γιατί αυτό είναι το σωστό. Δεν μπορεί να πιάνεις ό,τι θέλεις όποτε θέλεις. Από τη στιγμή που θα πας μετά στην οικογένειά σου. Θα τα ανοίξουμε. Τώρα μου πεις το πριόνι δεν είναι και το καλύτερο πράγμα για να ανοίξεις. Το περίεργο είναι ότι του βάζουν και σαν ταινία εδώ πέρα γνησιότητας. Τρία φακελάκια, όπως το λέγει, αλουμινένια, μέσα το χαρτάκι το οποίο θα βάλουμε φωτιά στο καπνιστήρι μας και θα το ψεκάσουμε στα μελίσια μας. Παιδιά, αυτό που θα τσεκάρουμε τώρα είναι προς τα ποια μεριά φυσάει ο άνεμος, γιατί δεν θα βάλω μασκούλα, έτσι ώστε το καπνός θα φεύγει πίσω μου και όχι μπροστά μου για να έρθει πάνω μου. Και από τρεις φορές το κάθε μελισσάκι και είμαστε έτοιμοι. Πολλοί αναρωτιούνται γιατί πρέπει να διαλέξουμε μια μέρα στην οποία να πετάνε οι μέλισσες για να κάνουμε το αντιβαρώα μας, οτιδήποτε και να είναι αυτό. Αν υποθέσουμε ότι το φάρμακο μας είναι πάρα πολύ δυνατό, ιδίως την πρώτη μέρα, την πρώτη επαφή είναι πάρα πολύ δυνατό στις μέλισσες. Σκεφτείτε ότι οι μέλισσες έχουν συνηθίσει να είναι σε μια άλλη μυρωδιά, τη μυρωδιά της κυψέλης αποκλειστικά, και ξαφνικά μπαίνει κάτι μέσα, μπουφ, και κάνει αυτό το πράγμα το απότομο. Για να μπορέσουν οι μέλισσες να ρυθμιστούν εύκολα όσον αφορά τις μυρωδιές τους και αυτά, θέλουν ένα χρόνο. Μπορεί να θέλουν να πετάξουν έξω, μπορεί να βγουν να αισθάνονται άσχημα για να μην ψοφήσουν και για να μην έχουμε τέτοια θέματα. Καλά είναι να κάνουμε το αντιβαρό μας πάντα, μα πάντα, μια μέρα που να πετάνε οι μέλισσες.
Δεν έχει σημασία η θερμοκρασία, αρκεί να βγαίνουν έξω, να μπορούν να βγουν. Δηλαδή, σήμερα, ας πούμε, εμείς που επιλέξαμε να κάνουμε, έχει 13-14 βαθμούς. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη θερμοκρασία, αλλά παρόλα αυτά πετάνε και καθαρίζονται έξω. Και από ό,τι είδαμε, φέρνουν και λίγο γυρούλες. Οπότε είναι μια αρκετά καλή μέρα. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει γόνος, το ξαναλέω, από τη στιγμή που δεν υπάρχει γόνος, είναι πάρα πολύ καλή η μέρα για να γίνει ένα αντιβαρόα. Αυτό είναι, παιδιά, το σημερινό μας βίντεο. Όπως είδατε, ήταν πάρα πολύ εύκολο στη χρήση, εύκολο και γρήγορο. Για μένα δεν έχει καμιά σχέση, μην το βάζετε ότι δεν και καλά πρέπει να βάλεις αυτό ή κάτι άλλο. Το θέμα είναι ότι για εμάς που είμαστε άσχετοι με τη βαρώα, για μένα τουλάχιστον, το να χρησιμοποιώ βιολογικές μεθόδους, οπότε απέδειξε, δηλαδή δεν, με οργανικά οξέα δεν είδα ιδιαίτερη διαφορά. Ίσως θα έπρεπε να πάρω κάποιον εξαχνωτή για να δω όντως αποτελέσματα. Αυτό είναι πάντως κάτι εύκολο που γίνεται σχετικά εύκολα. Καλό θα ήταν και σε αυτό να χρησιμοποιείτε μασκούλα. Δηλαδή, όταν κάνετε αμυτράζ, γιατί παιδιά, κακά τα ψέματα, πάνω απ' όλα η υγεία μας και μετά τα μελισσάκια. Αυτό είναι το σημερινό μας βίντεο. Like, subscribe, κουδουνάκι και όλα τα σχετικά. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε σε καινούργιο βίντεο, παιδιά. Γεια σας. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Let them guide your life towards regret.